Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και όπως συνηθίζω να λέω, βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις, σχόλια και οτιδήποτε έχει να κάνει με πολεμικές τέχνες. Το σημερινό ερώτημα έρχεται από τον Τζορτζ, ο οποίος λέει: «Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Μήπως οι εξετάσεις δεν θα έπρεπε να είναι δωρεάν? Γιατί όσο να είναι, αυτό δείχνει ότι η σχολή κερδοσκοπεί οικονομικά. Αλλά επειδή ο μαθητής πληρώνει, λέει, τα μαθήματα, αυτό λέει είναι αρκετό?» Ναι, φίλε Τζορτζ, χτυπάς ένα θέμα, νομίζω, το οποίο έχει να κάνει πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολύ κόσμο που διαμαρτύρεται εντόνως για αυτό το πράγμα, έτσι, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ένας θεσμός πλέον ο οποίος υπάρχει, οι εξετάσεις οι οποίες υπήρχαν ανέκαθεν στις πολεμικές τέχνες και από όσο βλέπω να πούμε τα τελευταία χρόνια έχουν προσθεθεί και στα μαχητικά σπορ, δηλαδή υπάρχουν ζώνες πλέον ακόμα και στα μαχητικά σπορ. Ναι, όντως υπάρχει κερδοσκοπία από τη στιγμή ειδικά που οι εξετάσεις υπερβαίνουν, ας πούμε, το φυσιολογικό ποσό που θα μπορούσε να πληρώνει κάποιος για να μπορέσει να πάρει μια πιστοποίηση. Επίσης υπάρχουν οι επιτίδιοι οι οποίοι έχουν σκεφτεί και έχουν δημιουργήσει παράπλευρες εξετάσεις τύπου εξετάσεις εκπαιδευτών, βοηθών εκπαιδευτών ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει αυτό, με πιστοποιήσεις οι οποίες κοστίζουν αρκετά χρήματα και κάποιοι αφελείς για μένα, ας μου συγχωρεθεί η έκφραση, αφελείς για μένα πληρώνουν για να πάρουν κάποια πιστοποίηση που να είναι εκπαιδευτές ή βοηθοί εκπαιδευτών. Δεν υπήρχε ποτέ στη σχολή μου, ούτε θα υπάρξει ποτέ στη σχολή μου, πέρα από το κανονικό μέτρο των κανονικών εξετάσεων, το οποίο, ναι, μπορεί να είναι για τους μαθητές, μπορεί να θεωρείται άδικο να πούμε, αλλά ουσιαστικά δεν είναι άδικο, γιατί υπάρχει η εξέταση με τον οικονομικό τομέα, ίσως θα έλεγαμε ότι μπορεί να είναι λίγο άδικο, αλλά με το τομέα των εξετάσεων και το ότι πρέπει να εξεταστεί ο μαθητής για να προβιβαστεί στην επόμενη ζώνη, θα έλεγα ότι είναι απόλυτα θεμητό και απόλυτα σωστό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ύλη η οποία πρέπει να διδαχθεί στο μαθητή από επίπεδο σε επίπεδο ή από ζώνη σε ζώνη, ανάλογα πώς είναι το μετρικό σύστημα του κάθε συστήματος, και θα πρέπει να πούμε ο μαθητής να ολοκληρώσει κάποια συγκεκριμένη ύλη. Αυτή η ύλη πρέπει να εξεταστεί από κάποιον ο οποίος θα πιστοποιήσει ότι είσαι σε θέση ή ο μαθητής είναι σε θέση να συνεχίσει στο επόμενο επίπεδο ή ζώνη και μπορεί να κάνει τα μαθήματα του επόμενου επίπεδου ώστε να μπορέσει να πληρεί άρτια τις απαιτήσεις της σχολής ή της κάθε σχολής που πηγαίνει. Ο οικονομικός παράγοντας. Το κάθε επίπεδο, αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια μικρά έξοδα υπάρχουν, τα οποία προφανώς καλύπτονται από το θέμα του που πληρώνει τις εξετάσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια διπλώματα που πρέπει να αγοραστούν. Εγώ, ας πούμε, αγοράζω τα διπλώματα, δίνω δύο διπλώματα, ένα δικό μου και ένα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών, το οποίο το αγοράζω. Επίσης, μαζί με την εξέταση δίνω και τη ζώνη, δεν τη χρεώνω. Είναι μαζί με την εξέταση, δίνω και το ΣΑΣ. Κάποιοι άλλοι χρεώνουν τη ζώνη ξεχωριστά. Εγώ τη ζώνη τη δίνω μαζί με την εξέταση και μαζί με τα διπλώματα που δίνονται να κάνουν. Το αν θεωρείται ότι είναι αντικανονικό, θα έλεγα ότι κάθε πλευρά από τη δική της μεριά έχει το δικό της δίκιο, δηλαδή και ένα αντικανονικό και ένα κανονικό.
Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα κερδοσκοπίας. Θέμα κερδοσκοπίας τίθεται όταν υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία γίνονται, όπως αυτά που είπα, όπως υπάρχουν πτυχία, να πούμε, παρεμφερή, γύρω-γύρω δηλαδή από άλλα, άλλου τύπου, βοηθός, εκπαιδευτής, κόντρα εκπαιδευτής. Αυτά τα πτυχία είναι, και αυτού του τύπου οι εξετάσεις είναι κερδοσκοπικές και δεν θα πρέπει να γίνονται. Οι εξετάσεις για τις ζώνες θα πρέπει να γίνονται κανονικά. Υπάρχει ένα ορισμένο αντίτυπο το οποίο θα είναι σε μια λογική τιμή. Θα πρέπει να είναι σε μια λογική τιμή, την οποία η λογική τιμή την ορίζει κάθε ομοσπονδία ή κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά. Δηλαδή, άλλου τύπου εξετάσεις υπάρχει στο τέκοντο, άλλο στο καράτε, άλλο στο κουνφού, άλλο στο γουιντσούν, άλλο στο ζιουζίτσου. Το κάθε σύστημα εφαρμόζει το δικό του μετρικό σύστημα, έχει τις δικές του ζώνες, το αναλογεί μέχρι να φτάσει στη μαύρη ζώνη και χρεώνει διαφορετικά πράγματα. Εν μέρη θα έλεγα ότι είναι άδικο όταν υπάρχουν υπερβολικές χρεώσεις. Όταν οι χρεώσεις είναι κανονικές, δεν είναι άδικο. Δεν είναι θέμα άδικο, γιατί οι εξετάσεις, όπως είπα, θα πρέπει να γίνονται. Θα πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι θέμα κερδοσκοπίας οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι θέμα επιβράβευσης πρώτον και θέμα επίγνωσης του τι γίγνεσθε μέσα στη σχολή, γιατί συνήθως οι εξεταστές έρχονται απ' έξω έτσι, και βλέπουν, ας πούμε, το τι γίνεται στη σχολή και την πρόοδο των μαθητών και ανάλογα δίνουν, ας πούμε, και το περνάνε ή όχι τους μαθητές, που σημαίνει ότι υπάρχει μια κατάσταση αξιοκρατίας στις εξετάσεις. Το χρηματικό τώρα είναι ένα μέτρο το οποίο υπήρχε ανέκαθεν, δηλαδή εγώ το βρήκα από μικρός που ξεκίνησα από 10 χρονών και πήγαινα σε πολεμικές τέχνες και αυτά, υπήρχε το μέτρο, να πούμε, του να δώσεις εξετάσεις, να πάρεις τη ζώνη και έπρεπε να πληρώσεις γι' αυτό. Το βρήκα έτσι, το συνέχισα έτσι, το κάνω έτσι. Για μένα προσωπικά, από τη στιγμή το οποίο δίνει κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ακριβό ή δεν το χρεώνεις, ας πούμε, με τρελή κατάσταση ή με τρελή αξία, δεν το θεωρώ ότι είναι κερδοσκοπία. Θεωρώ ότι είναι κάτι φυσιολογικό να γίνεται, όπως είπα, δεν υπάρχουν, ας πούμε, μεγάλες χρεώσεις, δηλαδή δεν χρεώνονται από τις ομοσπονδίες ή από τους δασκάλους ή οτιδήποτε άλλο πολύ μεγάλα ποσά ή εξωφρενικά ποσά να ζητιούνται από τους μαθητές για να μπορέσουν να πάρουν μια πιστοποίηση. Θεωρώ ότι έχω απαντήσει την ερώτηση, δεν νομίζω ότι έχω αποφύγει την... Δεν την έχω αποφύγει, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα κερδοσκοπίας και θεωρώ ότι από τη στιγμή που γίνεται με προσεκτικό τρόπο και με σωστό τρόπο από τις ομοσπονδίες, έτσι, υπάρχει μια κατάσταση σωστή, οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται, είναι μέτρο σύγκρισης και του πόσο αξιοκρατικά δουλεύει η σχολή. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κρίνουν και να επικρίνουν, έτσι, και τη σχολή και το δάσκαλο που κάνει τις εξετάσεις, για να μπορούν να δουν αν γίνεται σωστά. Γι' αυτό και υπάρχει κιόλας το μέτρο των εξετάσεων και δεν υπάρχει μόνο για την κερδοσκοπία, όπως θέλεις να λες, φίλε Τζόρτζ. Έτσι, το ότι εισπράττονται χρήματα για αυτά, υπάρχουν κάποια έξοδα και φυσικά, εντάξει, εν μέρει υπάρχει και ένα μικρό κέρδος, το οποίο λογικά η κάθε ομοσπονδία το αξιοποιεί με τον δικό της τρόπο. Θεωρώντας ότι έχω απαντήσει στην ερώτηση, θα έλεγα ότι από τη στιγμή που βλέπετε το κανάλι μου και βρίσκετε ενδιαφέροντα αυτά που λέω, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με ξανακούσετε την επόμενη φορά. Μπορείτε να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση στο κανάλι σας ή στο κανάλι κάποιου φίλου για να με ακούσει κι αυτός. Είμαι ο Βαφιάδης ο Χρήστος, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη, Παναγίας Φανερωμένης 42. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.